Τα είδα όλα πια. Ό,τι κάνουμε είναι θέμα επιλογών. Εγώ έκανα αυτό που μου έλεγε η συνείδησή μου. Τον καιρό της κρίσης πήγα να κάνω συναυλίες δωρεάν. Αυτό έκανα. Το τι κάναν οι άλλοι είναι δική τους επιλογή. Πρέπει να ρωτήσετε εκείνους τι κάναν. Εγώ έκανα αυτό. Πήγα να τραγουδήσω όπως όλη τη ζωή αυτό κάνω. Από 18-19 χρονών που ξεκίνησα και μόλις έπεσε η δικτατορία και μετά, ήμουν συνέχεια στους δρόμους και τραγουδούσα αριστερά, δεξιά, παντού. Όπου, όχι δεξιά με την πολιτική έννοια, όπου μου ζητούσα. Και το έκανα κατά κόρον. Μιλάμε για εκατοντάδες συναυλίες. Αυτές οι επιλογές σε κάποιους δεν αρέσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, επειδή δεν σου αρέσω, να με πουλήσεις τον άλλον. Εσύ πιάνεσαι κοροϊδό που με πουλά στον άλλο. Εγώ δεν αλλάζω ούτε ιδεολογία, ούτε συμπεριφορά, ούτε αρχές, ούτε αξίες. Εγώ εδώ θα είμαι. Το αν εσύ ενοχλείσαι είναι ένα θέμα εντελώς ψυχιατρικό. Δεν με αφορά. Η Ελλάδα έμαθε να λειτουργεί με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, πολλές φορές με στρεβλούς τρόπους, και αυτό το θεωρεί πλεονέκτημα. Αυτό όμως είναι και η καταστροφή του. Διότι δεσμεύει τις επόμενες γενιές των νέων ανθρώπων, σαν και εσάς.